Σήμερα είναι και η μέρα του κυρίου Κουτσούμπα, κατά. Αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα πάει στην περιοχή, έτσι δεν είναι, κυρία Κομινάκα? Ναι, είναι στην περιοχή. Έχουμε βέβαια ήδη εικόνα και από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ωραία, τι είναι αυτό που πήγε λάθος, κατά την άποψή σας? Είναι, ναι, αν λέμε ότι δεν είναι ώρα τώρα να αποδοθούν ευθύνες, εξίσου δεν είναι ώρα και αν θέλετε είναι και πρόκληση απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οι υπερφύελες εκτιμήσεις της κυβέρνησης ότι το κράτος λειτουργήσε και όλα πήγαν καλά. Γιατί κάθε φορά μετά από τέτοιες μεγάλες καταστροφές αρχίζουμε τότε να συζητάμε για την ανάγκη να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, για το αν τέλος πάντων σε τι βαθμό λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε η πολιτική προστασία, και αυτό που βιώνουν το σύνολο των κατοίκων και δεν είναι ένας επιχειρηματίας. Είναι η απόγνωση για την κατάσταση που υπάρχει τόσο στα σπίτια τους, όσο και οι αγρότες στις καλλιέργειές τους. Και βέβαια πολύ μεγάλη ανησυχία ότι οι πενιχρέες αποζημιώσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν θα φτάσουν ούτε για ασπιρίνη στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και είναι, κοιτάξτε, όταν έχουν μείνει δύο μέρες χωρίς ρεύμα και νερό, χωρίς σύνδεση τα χωριά εκεί, το να λέμε ότι θα περιμένουμε να περάσει το κακό για να συζητήσουμε για ευθύνες και το πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, για αυτούς τους ανθρώπους, αν θέλετε, είναι πρόκληση. Και είναι πρόκληση όταν έχουμε ήδη και απώλειες ανθρώπινων ζώων να συζητάμε αν ήταν αρκετή η παρέμβαση του κράτους ή όχι. Διότι ναι, κάθε φορά κατόπιν εορτής γίνεται η συζήτηση για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών που δεν είναι πρώτη φορά που πλήττονται και είναι γνωστό ότι τέτοιου είδους έργα δεν προτιμώνται, γιατί δεν... Γιατί όταν όλα τα έργα γίνονται με κριτήριο το κόστος και το όφελος και όχι με κριτήριο πώς θα διασωθεί η ανθρώπινη ζωή, γι' αυτό συνηθίζουμε να έχουμε τέτοιες συνέπειες. Ήθελα απλά την άποψή σας για αυτά που γίνονται στα σχολεία και τις καταλήψεις και κυρίως για το ότι υπήρξαν περιπτώσεις στελεχών στην τοπική αυτοδιοίκηση του ΚΚΕ που στάθηκαν στο πλευρό αυτών των καταληψιών μαθητών και μετήχαν και στα συλλαλτήρια και ουσιαστικά τους λέγανε, αναφέρομαι στο παράδειγμα της Πάτρας και του κυρίου Πελετίδη, του δημάρχου της πόλης, ο οποίος τους έλεγε ότι είμαστε και στο πλευρό σας, στηρίζουμε τον αγώνα σας, αν κάτι τέτοιο φαντάζει ως περίπου φυσιολογικό. Είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογικό για το ΚΚΕ, γιατί και η περίπτωση των σχολείων είναι χαρακτηριστικό δείγμα το ότι κατόπιν εορτής η κυβέρνηση έρχεται να πάρει, προσπαθεί μάλλον να πάρει μέτρα και αυτά που παίρνει είναι ημίμετρα. Γιατί και για τα σχολεία και οι κινητοποιήσεις των σχολείων δεν γίνονται όπως θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση, γιατί τη διευκολύνει να παρουσιάζει από μεμονωμένα περιστατικά, από μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι οι λεγόμενοι αρνητές της μάσκες, αλλά αυτά που κινητοποιούν τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι το γεγονός ότι μετά από τόσους μήνες που είναι γνωστές οι συνθήκες της πανδημίας, η κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει τους μαθητές ότι είναι καλύτερο να κάνουν μάθημα σε αίθουσες των 25 αντί για 15 μαθητές. Προσπάθησε να πείσει τους μαθητές ότι είναι καλύτερο να κάνουν μάθημα με καθαρίστρες λιγότερες και καθαριστές λιγότερες από ό,τι είχαν την προηγούμενη χρονιά. Άρα, πώς θα καθαρίζεται το σχολείο την ώρα που θα είναι οι μαθητές στο σχολείο, όταν οι περισσότερες προσλήψεις είναι μερικής απασχόλησης και συνήθως μετά το σχόλασμα των μαθητών? Όταν θεώρησε ως μεγάλο κόστος το να προσλάβει καθηγητές και δασκάλους μόνιμους, ώστε να μην έχουμε αυτή την αθλειότητα των αναπληρωτών που έχουμε κάθε χρόνο. Και φέτος ούτε οι αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στα σχολεία. Άρα δεν είναι λόγος αυτός για να κινητοποιηθούν, να διεκδικήσουν το αυτονόητο οι μαθητές στην προστασία της υγείας τους? Γιατί δεν μπορεί η προστασία της υγείας και της ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών να γίνεται με τις μάσκες αερόστατα που δόθηκαν στο σχολείο, όταν κανένα άλλο μέτρο δεν έχει υπαρθεί. Λοιπόν. Και αντίστοιχα, για να κλείσω και για να αναφερθώ μια κουβέντα για την κουβέντα που προηγήθηκε. Αντίστοιχα, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος για αντιπολίτευση της φωτιάς και της πυρκαγιάς, δυστυχώς βλέπουμε επί χρόνια κυβερνήσεις που να κάνουν πολιτική με την φωτιά και την πυρκαγιά και τον άνεμο, λέγοντας ότι όλα, για όλα ευθύνονται τα φυσικά φαινόμενα και δεν υπάρχει τρόπος να προλάβουμε. Ωραία. Να υπάρχουν μέτρα πρόληψης. Σας ευχαριστούμε πολύ.